Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Μάγισσα». Πριν ξεκινήσουμε, κάντε ένα like στο βίντεό μας και μια εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε να ανέβει το βίντεο ψηλά. Πίσω στο θέμα μας, όπως προαναφέραμε και σε προηγούμενο βίντεό μας, ο Ανδρέη βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του για τη Θεοφανώ. Όχι μόνο γιατί τη συμπαθεί, αλλά και γιατί έχει αρχίσει να νιώθει έντονα ερωτικά συναισθήματα για εκείνη. Εννοείται πως τη λυπάται και για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και όντας εκείνος ένας δίκαιος άνθρωπος, θέλει να τη γλιτώσει από τα βάσανά της. Έτσι, βλέποντας πως η ζωή της πάει να καταστραφεί λόγω εγκυμοσύνης και χαρίσματος, αποφασίζει να τη φυγαδεύσει από τον πύργο για να τη σώσει τη ζωή. Εν μία νυχτή, καταφέρνει με οργανωμένο σχέδιο να τη βγάλει από τον πύργο, χωρίς κανείς να το πάρει χαμπάρι και να την κρύψει σε ένα μέρος που κανείς δεν πρόκειται να τη βρει μέχρι να γεννήσει και μετά να φύγει για πάντα μακριά. Την επόμενη μέρα, που γίνεται αντιληπτή η απουσία της, σημάνει συναγερμό στον πύργο, με τον Μπάρκο να απειλεί θεούς και δαίμονες για να βρεθεί η γυναίκα που αγαπάει και το αγέννητο παιδί τους. Κανείς δεν γνωρίζει τίποτα. Όταν γίνεται αντιληπτό πως εκτός από τη Θεοφανώ έχει εξαφανιστεί και ο Ανδρέη, τότε τον ζώνουν τα μαύρα φίδια και ορκίζεται να εκδικηθεί. Πλέον και η ζωή του Ανδρέη βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς οι Λασκαραίοι θεωρούν πως ο Ρώσος καταχράστηκε τη φιλοξενία τους και τους εκμεταλλεύτηκε προκαλώντας τους αναστάτωση και πλήγμα. Όμως ο Ρώσος είναι αποφασισμένος να σώσει τη Θεοφανώ με κάθε κόστος. Πλέον ο πύργος είναι ένα καζάνι που βράζει. Εσείς γράψτε μας την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!